φίλε και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, ε, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών να διορθώσει συντρόφισσα είναι η μισθωτή. Εγώ είμαι μεταφεντικά. Είναι ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. <laughs> Για αυτά που έχουμε και του επιχειρηματίε. Λοιπόν, η παρέμβαση σημερινή, έτσι όπω τη σχεδιάσαμε, την κουβεντιάσαμε, είναι ότι έστω ότι ο ασθενή. Τα καταφέρνει τελικά μέσα από αυτές τις δυσκολίε, το δημόσιο νοσοκομείο κτλ παίρνει διάγνωση, παίρνει θεραπεία και χρειάζεται να πάρει κάποια φάρμακα. Γιατί του είπε ο γιατρός πρέπει να πάρει μια θεραπευτική αγωγή. Εκτός από το ότι τη χρυσοπληρώνει, γιατί όλοι έχετε ακούσει, έχετε συγγενείς που κάνουν χρόνια αγωγή με κάποια φαρμακευτική αγωγή, τα κόλπα που έχουν στήσει με την ιστορία πρωτότυπο, γενώσιμο, ασφαλιστική τιμή, λιανική τιμή και τελικά Καταλήγει ο ασφαλισμένο, ο εργαζόμενο συνταξιούχο να πληρώνει συμμετοχέ που κοντεύουν το 70% και το 80%. Τώρα πια είναι και ένα αμφιβόλο εάν θα βρει και τα φάρμακά του. Παρόλο που τα χρησιμοποιώνει, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει στον χώρο του φαρμάκου. Ε, γιατί, γιατί υπάρχει το φαινόμενο των παράλληλων εξαγωγών, είναι οι παράλληλε εξαγωγέ ένα αποτέλεσμα που αντανακλά για το ποιο είναι ο σκοπός της παραγωγής και της διακίνηση του φαρμάκου, που είναι το κέρδος και μόνο. Έτσι οι φαρμακέμποροι, φαρμακαποθήκες δηλαδή, στην Ελλάδα, χώρα που έχει τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργάζονται με τους αντίστοιχους φαρμακεμπόρους, φαρμακαποθήκες στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υψηλέ οι τιμέ των ίδιων φαρμάκων, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και ούτω καθεξής, εξάγουν εκεί τα φάρμακα και μοιράζονται μεταξύ του τη διαφορά τιμή και το κέρδο, η οποία για μία φαρμακαποθήκη όταν εξάγει μπορεί να φτάνει και πάνω από το 80% ανασκευασμού. Οι πολυεθνικές όμω του φαρμάκου, οι οποίε διαθέτουν το ίδιο φάρμακο με διαφορετικέ τιμέ σε κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Αντιλαμβανόμαστε και αντιλαμβάνονται πρώτοι από όλου ότι χάνουν ένα μερίδιο των κερδών του που το καρπώνονται οι φαρμακέμποροι. Έτσι, ω αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, μειώνουν τι παραδόσεις φαρμάκων στι χώρε που είναι πιο φτηνά τα φάρμακα και κάνουν τι παράλληλε εξαγωγέ. Και αυτό τι έχει ω αποτέλεσμα, οι ελλείψει να γίνονται ακόμα μεγαλύτερε γιατί οι φαρμακαποθήκε, οι φαρμακέμποροι τα συμβόλαια που έχουν συνάψει, δηλαδή το πόσα φάρμακα θα εξάγουν, θα το κάνουν έτσι και αλλιώς. Τέλος, έχουμε και τις ελλείψεις, οι οποίες οφείλονται καθαρά στη μη εισαγωγή φαρμάκων στη χώρα μας. Φάρμακα δηλαδή που εισάγονταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και σταμάτησαν να έρχονται στη χώρα μας. Με αυτές οφείλονται στα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην ε, εφοδιαστική αλυσίδα για την φαρμακοβιομηχανία, συν όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία έχουν έρθει, το ενεργειακό, τα καύσιμα, τα μεταφορικά, δηλαδή ένα κοντέινερ που έφερνε φάρμακα πριν από την πανδημία έκανε 5.000 ευρώ και σήμερα μπορεί να έχει πάει 25 και 30.000 ευρώ. Αυτό το πράγμα οδηγεί, γιατί, να, να το εξηγήσουμε κιόλας, το λέμε εφοδιαστική, η πρώτη ύλη για τη φαρμακοβιομηχανία είναι η χημική βιομηχανία. Η χημική βιομηχανία έχει μετακομίσει σχεδόν ολόκληρη σε Ινδία και Κίνα. Αυτό έχει δημιουργήσει όλα τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα ποιο, να γίνεται μειωμένη παραγωγή φαρμακών. Δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν όσα πραγματικά χρειάζονται. Και η λύση που έχουν βρει οι πολυεθνικές είναι η ίδια που περιγράψαμε πριν από λίγο με τις παράλληλε εξαγωγές, δηλαδή Τη μειωμένη παραγωγή θα τη διαθέσουν στις χώρες που έχουν τις υψηλές τιμές φαρμάκου και θα πάρουν και το μεγαλύτερο κέρδος αφήνοντας στην άκρη τις χώρες που έχουν φτηνές τιμές. Το πρόβλημα των παράλληλων εξαγωγών δεν είναι καινούργιο στη χώρα μας. Δεν είναι ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει χρόνια. Απλώς τώρα παράγεινε. Τώρα πια έχει γίνει πια επικίνδυνο. Οι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στηρίζουν την επιχειρηματική κερδοφορία και των πολυεθνικών και των φαρμακαποθηκών, γι' αυτό και δεν κάνουν τα στοιχειώδη να παρεύουν σε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που κάνουν είναι σποραδικά. Σήμερα υπήρξε ανακοίνωση από τον Υπουργό Υγεία, όσοι τέλο πάντων παρακολουθείτε στο ίντερνετ, ε, για παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, η οποία δεν ξέφυγε από την πεπατημένη, δηλαδή απαγορεύουν για πολύ μικρό αριθμό σκευασμάτων και για λίγους μήνες τις εξαγωγές οι οποίες αμέσως μετά ξεκινάνε αν θέλετε είναι και μία παρέμβαση προκειμένου να διευθετηθεί λίγο οι οξυμένε αντιπαραθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις πολυεθνικές και στους φαρμακεμπόρους και στις μάχες που γίνονται μεταξύ τους για τα κέρδη. Απαιτείται η αγωνιστική συμπόρευση και για αυτό το πρόβλημα με το ΚΚΕ. Για επάρκεια όλων των φαρμάκων με ευθύνη της κυβέρνησης. Να γίνει σήμερα πλήρης και για πάντα απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων. Κάθε φάρμακο που εισάγεται στη χώρα μας να πηγαίνει στον ασθενή που το χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται και δωρεάν. Παράλληλα, απαιτείται να αξιοποιηθούν οι μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας, μιας και έχει πολύ αξιόλογο, εξειδικευμένο, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό στον κλάδο του φαρμάκου, ώστε να εξασφαλιστεί ή όσο δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια της χώρας σε φάρμακο, που ως γνωστό είναι αυτό θα το πετύχουμε σε άλλο σύστημα, γιατί στο υπάρχον σύστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το οργανώσουμε σωστά. Αυτά τα αιτήματα, δηλαδή το να έχει το φαρμακό του ασθενή, την ώρα που το χρειάζεται, που ο κάθε λογικός άνθρωπος το θεωρεί αυτονόητα. Απαιτείται αγώνας και επιμονή, συστράτευση γιατρών, φαρμακοποιών, ασθενών συνολικά του λαού μα, ώστε, κατα... ώστε να το καταφέρουμε, έχοντας πάντω πάντα στόχο, στην πάλη αυτή που κάνουμε, να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας, της πρόνοιας και του φαρμάκου.